Κατά της διαφθοράς διαδήλωσαν χιλιάδες μπροστά από την Εθνική Τράπεζα στη Βουδαπέστη. Τέτοιου είδους κινητοποιήσεις πλέον στην Ουγγαρία αποτελούν σύνηθες φαινόμενο. Αφορμή για αυτή την κινητοποίηση είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ζητήσει πίσω από την Ουγγαρία κοινοτικά κονδύλια ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά από παρατυπίες που εντόπισε στη διαδικασία επιλογής των έργων. Τους λέω να παραιτηθούν, πρέπει να γίνουν εκλογές. Οποιοδήποτε θα ήταν καλύτερος από ό,τι είναι αυτή. Είναι θρασής. Θα ήθελα από αυτούς να συμμορφωθούν, να αρχίζουν να κλέβουν λιγότερο και να χτίζουν περισσότερο. Πρέπει να κρατούν πιο πολύ ισορροπία. Από την πλευρά της η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η διαφωνία έγκυται μόνο στο τεχνικό επίπεδο και ότι τέτοιου είδους προβλήματα έχουν δημιουργηθεί ξανά στο παρελθόν. Τους τελευταίους μήνες πολλές φορές πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις ενάντια στη διαφθορά και την κυβέρνηση Όρμπαν. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά την πρόσφατη διαφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουγγρικής κυβέρνησης. Οι διοργανωτές δεσμεύτηκαν για περισσότερες κινητοποιήσεις στο μέλλον. Magyar Attila, Euronews, Budapest.